Έχουμε σε πολλές περιοχές προβλήματα ηλεκτροδότησης. Καλημέρα, Αργύρη. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Όλο το βράδυ έμειναν τα συνεργεία του ΔΔΕ έξω, προσπαθούνταν να αποκαταστήσουν τις βλάβες στα σημεία όπου υπήρχε πρόσβαση. Υπήρχαν πάρα πολλές βλάβες σε σημεία που δεν είχαν ανοιχτή οι δρόμοι και τα συνεργεία του ΔΔΕ έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να καταφέρουν να περάσουν για να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Σύμφωνα λοιπόν με την νεότερη ενημέρωση που μας έχει δώσει ο ΔΔΕ, από τις ζημιές σε 53 γραμμές σε περιοχές σε όλη την Αττική, φανταστείτε το νούμερο, 53 γραμμές, τα συνεργεία ολοκλήρωσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας τις εργασίες επαναφοράς σε 4 γραμμές και επαναφέρθηκαν σημαντικά τμήματα σε άλλες 12 γραμμές. Υπολείπονται 49 γραμμές να επιδιορθωθούν δηλαδή. Πλήρως, προφανώς. Είναι 49 πλήρως και άλλες 12 που έχουν μερικώς επαναφέρει. Το ρεύμα. Αργύρη, ποιες περιοχές είναι αυτές? Έχουμε πάρει πάρα πολλά μηνύματα από το Χολαργό, από την Κηφισιά, από σχεδόν την όλα Αγία Παρασκευή, από την Ηλίου. Όλα τα βόρεια προάστια, ναι. Δηλαδή είναι Χαλάνδρημα, Ρούση, Ψυχικό, Μεταμόρφωση, Νέα Φιλαδέλφια, Ηράκλειο, Πέφκη, Κερατέα, Καρύδι, Αλίβια, Κοροπή, Παλίνη, Πικέρμη, Δράφη, Γραμματικό, Μαραθώνα, Σαλεποχώρη, έφτασε μέχρι τη θάλασσα δηλαδή. Πόρτο Γερμενό. Δεν έμειναν και πολλές περιοχές Αττικής όπως καταλαβαίνουμε που να μην έχουν θέμα. Η παραλιακή. Δηλαδή και η Ανατολική Αττική έχει πρόβλημα και το κέντρο έχει πρόβλημα και η Βόρεια. Μόνο η παραλιακή και λίγο το κέντρο της Αθήνας δεν έχει πρόβλημα. Από τη στιγμή που Συγγλυφάδα, Γούλα, Άλιμο, Σαταμίνα φτάσαν τα χιόνια, είχαμε και προβλήματα στις γραμμές. Σε αυτές τις αρκετές περιοχές, να σου πω ότι είναι εκτός δικτύου από χθες τις 4 το μεσημέρι, ίσως και νωρίτερα. Από χθες τις 4 οι άνθρωποι δεν έχουν ρεύμα σε αρκετές περιοχές. Από το Χαλάνδρι τώρα μας έχει έρθει μήνυμα, από τις 9 το βράδυ λέει. Δεν έχουν ρεύμα. Τώρα τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, τι να περιμένουν. Νωρίτερα είχαμε τον εκπρόσωπο των εργαζομένων του ΑΔΜΙΕ, ο οποίος μας είπε ότι δεν μπορούν να πάνε. Γιατί σε πολλά σημεία δρόμοι είναι κλειστοί. Πότε θα διορθωθούν αυτές οι βλάβες? Είναι το βασικό πρόβλημα, η πρόσβαση. Βέβαια τα πράγματα είναι καλύτερα σήμερα. Σήμερα είναι μια πολύ διαφορετική ημέρα. Έχει μεν κρύο, έχει πάγος κάτω στον δρόμο, αλλά περισσότεροι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Τουλάχιστον εδώ στα δυτικά όπου βρίσκομαι εγώ, είναι ανοιχτοί οι δρόμοι. Οπότε τα συνεργεία μέσα στην κατά διάρκεια της ημέρας εκτιμώ ότι θα ανοίξουν και οι άλλοι δρόμοι. Δεν φαίνεται τουλάχιστον από ότι να χιονίζει ή να επιδεινώνεται η κατάσταση. Έχει πέσει και ο αέρας, οπότε δεν παγώνει και τόσο γρήγορα το χιόνι όπου και αν πέσει. Οπότε τα συνεργεία θα μπορέσουν να φτάσουν έγκαιρα και στις υπόλοιπες βλάβες και να σε επιδιωθώσουν. Να σου πω ότι από τις βλάβες αυτές σημαντικές σε υποσταθμούς δεν υπάρχουν. Δηλαδή δεν έχουμε βλάβες οι οποίες έχουν μακροχρόνιο χρόνο αποκατάσταση. Ιδιαίτερα σοβαρές δηλαδή, δεν είναι σοβαρές. Είναι επισκευές της μίας και δύο ώρων. Δεν είναι δηλαδή βλάβες οι οποίες χρειάζονται ανταλλακτικά, χρειάζονται εργασία, χρειάζονται. Παρόλα αυτά, Αργύρη, δεν μπορούν να πάνε, οπότε δεν μπορούν να τις διορθώσουν άμεσα. Γιατί αν είναι για βλάβες μίας και δύο ώρες και μας λες ότι έχουμε περιοχές που από χθες από τις 4 το μεσημέρι είναι στο σκοτάδι, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και πολύ εύκολα τα πράγματα. Μακάρι να ανοίξουν οι δρόμοι, μακάρι να πάνε όσο πιο γρήγορα μπορούν τα συνεργεία. Το θέλουν και οι ίδιοι αυτό. Από το ένα σημείο στο άλλο δεν μπορούν να πάνε. Έχει πάγο, πάνε αργά. Δεν είναι δηλαδή ότι θα τρέξουν κατευθείαν. Λοιπόν, Αργύρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.